Το κλίμα, κύριε Αντιπρόεδρε, είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις πραγματικά. Βλέπουμε και ακούμε ακόμα και για κατάργηση της Τρόικας από τα χείλη του κυρίου Γιούνκερ. Είχαν προηγηθεί βέβαια οι δηλώσεις Μοσκοβισή για έναν διαφορετικό τρόπο και μια διαφορετική Τρόικα. Μια χειρή παρέμβαση από το Λευκό Οίκο, ένα μήνυμα του Μπαράκ Ομπάμα ότι θα πρέπει να μπει φρένο στη λιτότητα σε ένα βαθμό. Και βλέπουμε, το οποίο βέβαια μήνυμα καταλαβαίνετε έχει αποδέκτη και την κυρία Μέρκελ στο Βερολίνο, και βλέπουμε γενικά και από τη συνέντευξη τύπου και τη συνάντηση που έγινε σήμερα του κυρίου Βαρουφάκη με τον κύριο Σιαπάνο ότι υπάρχει ένα τελείως διαφορετικό κλίμα. Φανταζόμαστε στο παρασκήνιο έγιναν πάρα πολλά και ήταν πολλές οι επαφές των τελευταίων ημερών. Και βέβαια περιμένουμε να μας δώσετε και μερικές ειδήσεις για όλα αυτά που μεσολάβησαν και πώς φτάσαμε εδώ. Από την Παρασκευή στο σκηνικό ρήξης δηλαδή που είχαμε και ξαφνικά μετά την προσπάθεια και τη δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός εχθές βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό. Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Αυτό που ζούμε δεν είναι αποτέλεσμα κάποιων παρασκηνιακών ενεργειών των τελευταίων ημερών. Είναι το αποτέλεσμα μιας στρατηγικής που χαράξαμε από το 2010 και που το ονομάσαμε διεθνοποίηση του ελληνικού προβλήματος. Θα το θυμάστε εσείς οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή από τότε είπαμε ότι πρέπει να πούμε ότι το ελληνικό πρόβλημα έχει εσωτερικές ρίζες και αιτίες, αλλά ταυτόχρονα είναι μέρος ενός ευρύτερου προβλήματος και θα λύσουμε το πρόβλημά μας και θα πιέσουμε, όχι βγαίνοντας από το ευρώ ή απειλώντας να βγούμε από το ευρώ, αλλά οικοδομώντας ευρωπαϊκές και διεθνείς συμμαχίες. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν απόψε είναι μια παγκόσμια δυναμική ενάντια στις τιμωρητικές πολιτικές λιτότητες υπέρ μιας πολιτικής προσανατολισμένης στην ανάπτυξη. Άρα αυτό που ζούμε απόψε είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς πορείας και όχι τόσο κάποιων παρασκηνιακών κινήσεων που έγιναν τώρα. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι επίσης, και νιώθω ικανοποίηση γι' αυτό, εμείς ήμασταν ένα κόμμα μικρό και σε μια Ευρώπη πάρα πολύ καταθλιπτική όταν άρχισε η κρίση. Μιλάω πάντα για το 2010. Yeah. Από τότε όμως είπαμε ότι πρέπει να επενδύσουμε, θέλουμε να επενδύσουμε στη δυναμική των εξελίξεων και όχι στην στατική εικόνα των πραγμάτων. Και νομίζω και σε αυτό το πεδίο βλέπουμε τα αποτελέσματα. Βέβαια, προσοχή, είμαστε ακόμα στην αρχή. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η νίκη μας στις εκλογές και η κυβέρνηση τώρα έχει μπει σε μια μεγάλη εικόνα. Δηλαδή αξιοποιείται η δική μας νίκη για να υπάρξει μια γενικότερη αναδιάταξη των πολιτικών. Αυτό κάνει το ρόλο μας πάρα πολύ πιο σοβαρό και υπεύθυνο. Η Ελλάδα από λεπρός της Ευρώπης γίνεται σήμερα ένας καταλύτης ευρύτερων εξελίξεων. Θα μου επιτρέψετε όμως, επειδή όλα περνούν μέσα από το Βερολίνο και επειδή ακούσαμε και τον κύριο Βαρουφάκη που είπε πριν ότι κάποια στιγμή θα υπάρξει συνάντηση, δεν ξέρουμε ποιος θα πάρει την πρωτοβουλία. Βλέπουμε λοιπόν να υπάρχει μια συσπήρωση, όπως λέτε κι εσείς, μια προσπάθεια στήριξης για να αλλάξει αυτό το δόγμα της λιτότητας. Εσείς καταρχάς θα επιδιώξετε να δείτε την κυρία Μέρκελ, τον κύριο Σόιμπλε? Προφανώς. Καταρχήν αυτό που λέω αφορά και την ίδια τη Γερμανία. Και μέσα στη Γερμανία υπάρχει συζήτηση, υπάρχουν διαφορετικές φωνές. Και εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δείξουμε ότι δεν έχουμε μια ελληνογερμανική σύγκρουση. Ο αντίπαλος μας δεν είναι η Γερμανία. Η αντίπαλος μας είναι μια πολιτική που εφαρμόστηκε στην Ευρώπη αυτά τα χρόνια και που δημιούργησε όλα αυτά τα προβλήματα καταρχήν σε εμάς, αλλά κατ' επέκταση σε όλη την Ευρώπη. Επομένως, δεν έχει καμία τέτοια αιχμή ή διάσταση το θέμα αυτό. Θα ήθελα όμως, επειδή είναι η πρώτη μου έτσι εμφάνιση, στο πω μετά τις εκλογές, να δώσω, επειδή το αισθάνομαι, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όχι μόνο σε όσους ψήφισαν στις εκλογές, το ΣΥΡΙΖΑ και τα κόμματα που συγκροτούν αυτή την κυβέρνηση γενικότερα, αλλά και όσοι εκφράζουν τώρα τη στήριξη προς την κυβέρνηση σε μια γραμμή που δεν είναι κομματική βεβαίως γραμμή, είναι μια εθνική στρατηγική. Mm-hmm. Και θέλω να πω ότι θα τη χρειαστεί η κυβέρνηση αυτή τη στήριξη. Θα χρειαστούμε μια νέα συνείδηση, ένα νέο κοινωνικό ήθος, μια ενότητα ευρύτερη, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε το καλύτερο και για τη χώρα μας, αλλά και για την Ευρώπη. Ναι, αλλά είπατε, είμαστε στην αρχή. Κύριε Αντιπρόεδρε, εγώ βλέπω τα δικά σας λόγια τώρα, του κυρίου Βαρουφάκη προηγουμένως, ότι είναι άλλη ρητορική από αυτή που είχατε προεκλογικά. Ρητορική. Η ουσία μπορεί να λέτε ότι είναι ίδια. Ρητορική είναι άλλη. Δηλαδή, ο Βαρουφάκης λέει, δεν καθόμαστε απέναντι στα τραπέζια, όπως κατηγορούνταν η προηγούμενη κυβέρνηση. Είμαστε στην ίδια πλευρά. Ενώ η μόνη κριτική του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι η κυβέρνηση προηγούμενη και οι Γερμανοί, οι Τροϊκάνοι καθόντουσαν στην ίδια πλευρά του τραπεζιού και δεν διαπραγματευόντουσαν. Δεύτερον, έχετε μιλήσει 150 φορές και εσείς και ο κύριος Τσίπρας για το μέτωπο των χωρών του Νότου για να διεκδικήσουν κάτι στο Βορρά. Σήμερα μάθαμε ότι όποιος διαχωρίζει το Βορρά από τον Νότο είναι αντίον της Ευρώπης. Άρα, αυτό τι είναι, έχετε βάλει νερό στο κρασί σας, είναι, ξέρω εγώ, κάτι. Καταρχήν, νομίζω ότι ο κύριος Βαρουφάκης
αποδείχθηκε μια πολύ καλή βοήθεια για το ΣΥΡΙΖΑ και χαίρομαι που είναι στην οικονομική μας ομάδα, με την έννοια ότι κάνει κάτι το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Αυτό επίσης νομίζω ότι το σχήμα του είναι πολύ καλό. Ότι αυτά που μας ενώνουν, διότι στις στιγμές κρίσης ψάχνεις να δεις τι σε ενώνει με τον άλλον, μάλιστα, όχι αυτό που ξεχωρίζει. Το ότι λοιπόν απέναντί μας είναι τα προβλήματα και αυτά πρέπει να δούμε και εκεί να φανούν οι διαφορές μας. Διότι όταν αρχίζει τα προβλήματα, εκεί θα φανεί ότι η δική μας πρόταση είναι πιο παραγωγική και πιο σωστή από την άλλη πρόταση. Ωραία. Αυτό υπονοούσε. Το δεύτερο επίσης, ό,τι αφορά το Βορρά-Νότο, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το κρύψει ή να το φωνάξει. Η δυναμική της Ευρώπης είναι μια δυναμική όπου εάν για οποιοδήποτε λόγο ο δρόμος του ΣΥΡΙΖΑ δεν βρει διέξοδο, τότε θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερες αναταράξεις. Ο δρόμος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο δρόμος που βοηθάει και την Ευρώπη να βγει από ένα διέξοδο. Πάντως αυτό, κύριε Αντιπρόεδρε, είναι λίγο θεωρητικό. Στην πράξη, πρακτικό επειδή είναι, ακούμε και από τις δύο πλευρές ότι θα πρέπει να γίνουν συμβιβασμοί. Ακούσαμε και τον Αμερικανό πρόεδρο να το λέει αυτό, ότι θα κληθούν να κάνουν υποχωρήσεις αμοιβές και οι δύο πλευρές. Και ρωτώ, εσείς τι είστε διατεθειμένοι να κάνετε, μέχρι πού να φτάσετε? Γιατί την Παρασκευή είδαμε μια τελείως διαφορετική εικόνα, επιθετική, με τέσσερα όχι, ούτε στο πρόγραμμα, ούτε στη δόση των 7,2 δις, ούτε στην Τρόικα, ούτε στην παράταση. Και επειδή είναι ασφικτικές και οι προθεσμίες, και θέλουμε, δεν θέλουμε, υπάρχει 28 Φεβρουαρίου μπροστά μας, ερωτώ αν, ως πού μπορείτε να φτάσετε, να υποχωρήσετε και τουλάχιστον πείτε μας δύο από αυτά τα πράγματα που, να βάλω σε εισαγωγικά, θα θυσιάσετε για να γίνει αυτή η συμφωνία όπως την οραματίζεστε. Καταρχήν να σημειώσω από ό,τι άκουσα και εγώ τον κύριο Σαπέν να λέει ότι υπάρχουν επίγοντα προβλήματα ρευστότητας, αλλά προσωπικά δεν ανησυχώ. Εάν δεν ανησυχεί ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών, θα μου έκανε εντύπωση αν υπάρχει έστω και ένας Έλληνας που να ανησυχεί, με την έννοια δηλαδή του να καλλιεργεί φόβο και ανησυχία, είτε για τις καταθέσεις είτε για οτιδήποτε άλλο. Τη ρευστότητα την ελέγχει η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης και ο κύριος Ντράγκη. Και επομένως θα γίνουν όλες οι ενέργειες, ό,τι χρειαστεί, αυτό το έχει πει και ο ίδιος, για να μην διαταραχθεί η ομαλή πορεία των πραγμάτων. Χωρίς άνοιξη του προγράμματος. Χωρίς. Ακόμα και τα θετικά αυτά, μηνύματα λοιπόν, τα όμως, που είπατε, ένας, λένε ότι θα πρέπει να είμαστε συνεπείς με τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις μας. Αυτά τώρα πρέπει να συνηθίσουμε στην Ελλάδα να καταλαβαίνουμε ή να μεταφράζουμε σωστά τις λέξεις. Ο κύριος Ντράγκη ποτέ δεν μίλησε για νέο, για συνέχιση του προγράμματος. Ο κύριος Ντράγκη μίλησε είτε για πρόγραμμα είτε για πολιτικό πλαίσιο εντός των ευρωπαϊκών θεσμών. Μας το είχε πει εμάς, το ξέραμε, το έχει πει και δημόσια. Για κάποιο λόγο που δεν θέλω να σχολιάσω απόψε, ορισμένα κέντρα στην Ελλάδα θέλουν να βάζουν στο στόμα του κυρίου Ντράγκη άλλα πράγματα. Αυτό δεύτερο, το λέτε για τον ELA, δηλαδή για να παραταθεί η μηχανή ρευστότητα στις ελληνικές τράπεζες. Ο κύριος Ντράγκη, η Κεντρική Τράπεζα της Ευρώπης, αυτό που θέλει είναι να υπάρχει μια πολιτική συμφωνία. Άρα ένα Eurogroup να αποφασίσει κάτι. Λοιπόν, για παράδειγμα. Αν μου επιτρέπετε να τα πούμε λίγο. Ναι. Αυτά λοιπόν τα όχι που ακούστηκαν τόσο φοβερά όχι, αποτελούν τον κοινό τόπο των συζητήσεων που έχουμε στην Ευρώπη. Πρώτον, κανείς δεν μιλάει πια για Τρόικα. Το ακούσατε κι εσείς. Ναι. Βεβαίως, εμείς το είπαμε πρώτοι. Ο ρόλος ο δικός μας ήταν ακριβώς να σπάσουμε το νήμα, να ανοίξουμε το δρόμο. Τώρα θα δείτε πώς μπαίνουν πολλοί παίχτες στο παιχνίδι. Άρα, πρώτον, δεν συζητάμε για Τρόικα, αλλά συζητάμε για τους θεσμούς της Ευρώπης. Ένα το κρατούμε. Και το IMF. Δεύτερο δεδομένο, δεν συζητάμε για συνέχιση του προγράμματος, αλλά μιλάμε για νέα συμφωνία. Τρίτο δεδομένο που έχουμε, η έμφαση πάει πια όχι σε μέτρα γενικώς, πάει σε πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Και αυτό είναι το συγκριτικό δικό μας πλεονέκτημα. Έχουμε δουλέψει 2 χρόνια, έχουμε ένα πλήρες πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Ίσως κακώς δεν το έχουμε πλήρως δημοσιοποιήσει, διότι αυτά που ελέγξαν στη Θεσσαλονίκη είναι ένα μικρό μέρος. Είναι, όπως σας είπα, το ισχυρό μας χαρτί. Έχουμε μια κυβέρνηση που και συμβολικά σηματοδοτεί την πρόθεσή μας. Αυτά τα χαίρομαι. Υπάρχουν και διαφωνίες. Ωραία, να σας πω και το Βερολίνο. Μιλάει πάντως για τήρηση συμφωνηθέντων, γι' αυτό επαναλαμβάνω. Οι Γερμανοί λένε να τηρηθούν αυτά τα συμφωνηθέντα. Μα το είχαμε πει και πριν τις εκλογές. Πάμε σε διαπραγμάτευση. Περιμένουμε να μας πούν αυτά που θέλουμε να ακούσουμε. Άρα αυτό που καταλαβαίνω απλώς ο κόσμος, ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια ελληνική κυβέρνηση μαζί με τον Ομπάμα εναντίον των Γερμανών, ισχύει ο σχήμα? Όχι, δεν ισχύει. Έχουμε μια ελληνική κυβέρνηση μαζί με τον λαό. Εντάξει, η οποία συμμετέχει σε μια παγκόσμια προσπάθεια, ευρωπαϊκή και παγκόσμια προσπάθεια, να περάσουμε από την πολιτική λιτότητα σε μια πολιτική ανάπτυξη. Κύριε Πρόεδρε, η παρουσία του, η τοποθέτηση του κ. Ομπάμα απόψε, ήταν πραγματικά καταλυτική στο να δώσει την παγκόσμια διάσταση του ελληνικού προβλήματος. Μάλιστα. Έτσι το εκλαμβάνω εγώ. Όμως, για να μην τα πούμε όλα ωραία, υπάρχουν και διαφωνίες.
Υπάρχουν διαφωνίες στην Ευρώπη και στο θέμα το δικό μας. Παραδείγματος χάρη, ακούσατε ότι υπάρχει και διαφωνία στο χρέος. Δεν αποδέχονται την πρότασή μας. Mm-hmm. Αντιθέτως, την απορρίπτουν όλοι. Δηλαδή, να το συζητήσουμε, αλλά όχι τη διαγραφή. Πριν να συζητήσουμε άλλους τρόπους. Όλα τα απέρριπταν. Πριν από ό,τι λέγαμε, το απέρριπταν. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, είμαστε ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και οι βασικές μας θέσεις είναι ο κοινός τόπος και η εφετερία των συζητήσεων. Υπάρχουν σε αυτά μέσα και διαφωνίες. Σου λέει ο κύριος Σαπέν. Δεν συμφωνούμε το κούρεμα, συμφωνούμε ότι το πρόγραμμα δεν είναι βιώσιμο και συμφωνούμε να συντηθεί. Εμείς αυτή τη στιγμή η μάχη μας είναι να μπει η ατζέντα των συζητήσεων. Πότε θα μπει, θα μπει στη Σύνοδο Κορυφής, στις 12 Φεβρουαρίου, θα μπει στο Eurogroup στις 16. Την τρίτη πότε θα παρουσιάσετε εσείς. Τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ τις ξέρουν όλοι. Να είμαστε καθαροί σε αυτό. Και οι Γερμανοί και οι θεσμοί μπορεί να μην τις ξέρουν με τη συγκροτημένη μορφή που πρέπει να τους δώσουμε. Ναι, αλλά μετά τις επαφές, δεν μιλάμε απλώς για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τις επαφές που θα έχει κιόλας, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο πλαίσιο για αυτή τη συμφωνία που θέλετε. Ξέρουμε την έμφαση που θέλουμε να δοθεί και πού. Ξέρουν ότι είμαστε έτοιμοι, το πρόγραμμά μας υπερβαίνει. Να σου δώσω ένα παράδειγμα. Ένα από τα ερωτήματα που μας έθεσε ο κύριος Ντάιζεμπλουμ είναι η θέση μας απέναντι στις ανεξάρτητες αρχές. Ναι. Αν θα πρέπει να βάσει του Πρωθυπουργού το γραφείο. Όχι, γενικά πω αν θα τις σεβόμαστε, να εξαρτήσουμε κλπ. Εμείς το είπαμε, δεν είναι αυτό μόνο. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε κάποιες νησίδες εντός ενός άθλιου κράτους που να λειτουργούν σωστά. Εμείς θέλουμε να αλλάξουμε όλο το κράτος και του δώσαμε και συγκεκριμένες ενδείξεις. Άρα, πάμε σε μια πορεία όπου βεβαίως υπάρχουν και συγκλήσεις και διαφορές. Μισό λεπτό. Κύριε Αντιπρόεδρε, στις 28 του μήνα δηλαδή δεν υπάρχει προθέσμη. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν σας ενδιαφέρει το 28 του μήνα. Τι θα γίνει εκεί. Τελειώνει ένα πρόγραμμα, τελειώνει μια προθεσμία. Μετά. Λοιπόν, την Τρίτη ο Πρωθυπουργός ο δικός μας έχει συνάντηση με τον κύριο Ρέτζι και την Τετάρτη το πρωί έχει συνάντηση με τον κύριο Γιούγκερ και το μεσημέρι με τον κύριο Λαν. Προσωπικά δεν θα το θεωρήσω απίθανο στη συνάντηση με τον κύριο Γιούγκερ να χαραχθεί ένας οδικός χάρτης για το μέλλον. Να βρεθεί λύση στο 28. Ναι. Τώρα το 28, δηλαδή, αφού να υπάρξει αυτό, αυτή η συμφωνία γέφυρα που λέτε πριν το τέλος του Υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις και αυτό είναι ένα πρόβλημα τώρα σε αυτή τη λεπτή φάση. Ότι αν πούμε πολλές λεπτομέρειες μπορεί να μπερδέψουν τα πράγματα. Εγώ θα σας πω όμως κάτι. Αφού είπα λοιπόν αυτό, ότι βλέπει το θεσμικό υπεύθυνο της Ευρώπης. Ο θεσμικός υπεύθυνος της Ευρώπης είναι ο κύριος Γιούνκερ. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να συζητήσει μαζί του και αυτά και άλλα θέματα. Πρέπει και να πάει να πει στη Μέρκελ όμως. Για ποιο λόγο έχουν οι Γερμανοί. Την Ευρώπη την κυβερνούν οι θεσμοί της. Καταλαβαίνω τι μου λέτε. Καταλαβαίνω τι μου λέτε, αλλά ας μείνουμε σε ένα επίπεδο. Τώρα, αφού σας είπα αυτό, θα σας πω και κάτι άλλο. Πώς προέκυψε το 28 Φεβρουαρίου ως όριο, προέκυψε μέσα από μία λογική που είτε ήθελε να μας πιέσει, είτε νόμιζε ότι ο κόσμος θα φοβηθεί και δεν θα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, το λέω ευθέως, είτε αν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ να βγει μια κυβέρνηση η οποία πανικόβλητη θα πάρει τρέχει σε μια εβδομάδα. Να κάνει αυτό που ορισμένη ονόμαζε με αυτή την άσχημη λέξη, κολοτούμπα. Πάντως, κυρία Πρόεδρε. Τώρα έχει φανεί το πράγμα. Αυτοί λοιπόν που αποφάσισαν το 28, αν δεν υπάρξει λύση, που εγώ πιστεύω θα υπάρξει, θα μπορούσαν και μονομερώς το 28 Φεβρουαρίου το κάνουν 28 Μαΐου. Αφού τεχνικού χαρακτήρα είναι η παραδοχή. Πρέπει να συμφωνήσουν γι' αυτό και θα πρέπει να το ζητήσετε. Μισό λεπτό. Πρέπει να υπάρξει επίσημο αίτημα, κυρία Αντιπρόεδρε, στο Eurogroup λένε. Στις 16 Φεβρουαρίου, έτσι λένε. Με βάση το σχεδιασμό του κανόνε, τουλάχιστον να το γνωρίζουμε. Όπως σωστά είπε και ο κύριος Σαπέν, το μόνο αίτημα που κάναμε. Το βράδυ των εκλογών και την επομένη ήταν χώρο. Θέλουμε χρόνο για να λειτουργήσει η δημοκρατία. Όχι, για το χρόνο σας λέω. Για να ζητηθεί αυτή η παράταση που λέτε ότι οι ίδιοι θα μπορούσαν να το παρατείνουν μέχρι το τέλος Μαΐου, θα πρέπει να το ζητήσει η ελληνική κυβέρνηση, βασικά. Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν συγκροτήθηκε πριν από 8 μέρες. Η Βουλή θα συνέλθει και θα ορκιστούν οι βουλευτές την Πέμπτη. Το Σαββατοκύριακο θα κάνουμε προγραμματικές δηλώσεις. Και αυτό είναι το ερώτημα. Να υποθέσουμε τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Γιούγκερ μπορεί να του το θέσει ως αίτημα. Εάν υπάρχει πολιτική βούληση που φαίνεται ότι. Αν δηλαδή ο Γιούγκερ πει εντάξει, αλλά κάνετε ένα τυπικό αίτημα. Αν υπάρξει πολιτική βούληση και το μόνο θέμα είναι ας βρούμε και τη διαδικασία ή το τεχνικό τρόπο, πιστεύω θα υπάρξουν πάρα πολλές ιδέες. Μπορεί να ζητηθεί τότε δηλαδή ακόμα και παράταση, λέτε, αυτό, την Τετάρτη που θα είναι η συνάντηση. Εντάξει, υπάρχει κάποιο λόγο να επιμείνουμε σε αυτό. Μα γι' αυτό επιμένω. Λοιπόν, όπως σας είπα, το πολιτικό σκέλο. Αυτό ήταν το προεκλογικό επιχείρημα του κύριου Σαμαρά. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω για τον κύριο Σαμαρά απόψη. Ούτε θέλω να μιλήσω για το παρελθόν. Έχουμε τελείως διαφορετικά δεδομένα πάντα. Ο κόσμος θυμάται ότι του ελέγχθη ότι αν δεν βγάλαμε πρόεδρο της Δημοκρατίας θα έχουμε πιστωτικό γεγονός. Ο κόσμος θυμάται που του είπαν ότι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα αδειάσουν οι τράπεζες. Δεν θέλω να αναφερθώ σε ένα μαύρο
θα έρθω να το πω έτσι, θέλω να νιώσουμε όλοι οι Έλληνες υπερήφανοι όπου είμαστε εδώ, να σκεφτούμε αισιόδοξα, να αρχίσουμε να κάνουμε σχέδια. Σύμφωνοι. Μισό λεπτό, Δημήτρη, να επαναλάβω κάτι. Συγγνώμη, γιατί επειδή αυτό που μας είπατε και είναι πολύ σημαντική είδηση, όπως είπες και εσύ πριν, υπάρχει δηλαδή η περίπτωση την Τετάρτη μετά τη συνάντηση με τον κύριο Γιούνκερ να ζητήσει η ελληνική πλευρά παράταση έως τις 28 Μαΐου, εάν δείτε ότι προχωράει η διαπραγμάτευση και υπάρχει πολιτική βούληση, όπως είπατε. Μπορεί να χρειαστεί. Μπορεί να υπάρξει μια διαδικασία να συμφωνηθεί. Τι θα πρέπει να διασφαλίσετε για να γίνει αυτό? Δεν τα λέω καλά, δεν τα λέω καθαρά. Θέλουμε διευκρίνηση. Διευκρίνηση λοιπόν εξής. Στις συναντήσεις που θα βγαίνουν μπορεί να υπάρξει μια πολιτική συμφωνία που να κάνει περιττή την παράταση. Μπορεί να υπάρξουν διάφορα σχήματα τα οποία θα εξασφαλίζουν την κάλυψη που θέλει η ΕΚ, να μπορεί να μας χορηγεί τη ρευστότητα κλπ. Σας είπα και πριν, ορισμένοι στην Ελλάδα είπαν ότι ο κύριος Ντράγκη ζητάει επέκταση του προγράμματος. Πουθενά δεν υπάρχει αυτή η φράση. Θα βρείτε είτε άλλο πρόγραμμα, είτε θα βρείτε τη φράση a program, όχι the program, a program, είτε θα βρείτε ακόμα και τη φράση ένα πολιτικό πλαίσιο εντός των ευρωπαϊκών θεσμών. Άρα, εγώ προτείνω σε αυτή τη φάση, κάντε ό,τι ερωτήματα θέλετε και αυτό είμαι εδώ. Εντάξει. Αλλά να βλέπουμε όμως όλη τη βεντάλια. Ναι, αν δεν γίνει όμως αυτό που λέτε, εσείς πάτε για συμφωνία Τετάρτη, από ό,τι καταλάβαμε, είναι σαφές. Όχι. Πάμε σε μία συνάντηση που θα γίνει με τον κύριο Γιούνκερ. Ο κύριος Γιούνκερ είναι πρόεδρος της Κομισιόν και έχει όλο το κύρος και τη θεσμική δυνατότητα να διερευνηθούν δυνατότητες. Η πολιτική συμφωνία δεν μπορεί να γίνει μόνο με τον κύριο Γιούνκερ όμως. Αν υποθέσουμε ότι πάμε για πολιτική συμφωνία, πρέπει να γίνει και με τον Ρέντζι και με τον Ολάν, αλλά και με τους Γερμανούς. Η συμφωνία θα γίνει στα όργανα, τα θεσμικά. Άρα στο Eurogroup, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τα θεσμικά όργανα της Ευρώπης είναι το Συμβούλιο Κορυφής, είναι η Κομισιόν, είναι το Eurogroup. Τώρα προσπαθούν να καταλάβουμε το πρόγραμμά σας, καταλάβατε. Προσπαθούμε να καταλάβουμε σε ποιο σημείο. Πού θα πάτε δηλαδή μετά από αυτές τις επαφές. Πότε θα δείτε τη Μέρκελ, αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε. Αυτό θα προκύψει μέσα από τον προγραμματισμό των υποχρεώσεων της κυρίας Μέρκελ και του κυρίου Τσίπρα. Το πρόγραμμά μας απαιτεί αλλαγή πολιτικής. Πρέπει να σταματήσουμε να δεσμευόμαστε από την υποχρέωση που λέει ότι πρέπει κάθε χρόνο 4,5% του εθνικού εισοδήματος, δηλαδή περίπου 7 με 8 δισεκατομμύρια, να τα δίνουμε για να εξοφλούμε το παλιό χρέος. Ο κ. Βαρουφάκης πριν από λίγο με τον Γάλλο. Αυτό είναι το μείζον. Ωραίο είναι αυτό. Πρέπει να δεσμευτούμε, πρέπει να εξασφαλίσουμε μια συμφωνία λοιπόν ότι θα πάμε σε ένα τετραετές πρόγραμμα που θα μας επιτρέψει να έχουμε ανάπτυξη, να έχουμε κοινωνική πολιτική και να βγούμε από αυτό το τέρμα στο οποίο είμαστε. Αυτός είναι ο στόχος. Ο δικός χάρτης για αυτό το πρόγραμμα που λέτε, για αυτή την πολιτική συμφωνία, υπάρχει συγκεκριμένος? Ο πολιτικός χάρτης συνίσταται στο ότι έχουμε αυτό που όλοι μας αναγνωρίζουν, μια πολιτική εντολή του ελληνικού λαού. Και με βάση αυτή την πολιτική εντολή και το πρόγραμμα της κυβέρνησης, θα πρέπει να διαβουλευτούμε μέσα στους θεσμούς της Ευρώπης και με το Διεθνές Ταμείο τη νέα συμφωνία την οποία πρέπει να ερωτώ, ερωτώ, κύριε, κύριε Αντιπρόεδρε. Πάτε λοιπόν να κάνετε μια πολιτική συμφωνία. Με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε σχήμα. Και θα σου πει ο Ιταλός, ο Γάλλος και ο Γιούνκερ και η Μέρκελ εν τέλει σε τελευταία. Δεν θα κόψει ιδιωτικοποίησεις. Εντάξει, το μισθό, ας πούμε, το 751 θα το κάνεις. Αν και σήμερα είπε και ο Σκουρλέτης ότι θα το κάνετε σταδιακά και όχι από την πρώτη, όχι αμέσως. Από ό,τι άκουσα, ο κύριος Γιούνκερ δεν έθεσε τέτοιο θέμα. Ο Γιούνκερ δεν έθεσε. Ο Σκουρλέτης έθεσε. Από ό,τι άκουσα, ο κύριος Ασπέν δεν έθεσε τέτοιο θέμα. Ωραία. Ερωτώ λοιπόν, λέω. Εννοείται ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δεν θα σας θέσει θέμα ότι έχετε πάει πολύ πίσω το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων? Ή ότι μια σειρά από θεσμικές άλλες αλλαγές που είχαν γίνει από τους προηγούμενους, όχι πάντα σωστές, ότι τις παίρνετε σωριδών πίσω. Καταλαβαίνω. Είστε λίγο, αν μου επιτρέψετε, ακόμα στο πριν τις εκλογές. Η Ευρώπη έχει απόψεις. Η Γερμανία έχει απόψεις. Η κυρία Μέρκελ έχει απόψεις. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με τη δική της άποψη. Μπορούμε αυτό να το συνειδητοποιήσουμε. Βεβαίως. Θα κάτσουμε λοιπόν και θα μας πούνε να ιδιωτικοποιήσουμε τη ΔΕΗ το ένα το άλλο. Θα τους πούμε, εμείς έχουμε την άποψη, αν το κάνουμε αυτό, θα είναι καταστροφή για την Ελλάδα. Επιχείρημα πρώτο, επιχείρημα δεύτερο, επιχείρημα τρίτο. Μάλιστα. Θέλετε λοιπόν μια κυβέρνηση να καταστρέψει τη χώρα? Έχουμε επιχειρήματα, κύριε Πολύ ωραία. Αλλά αυτή η στήριξη θα είναι χωρίς ανταλλάγματα. Απλώς αυτό ρωτάει και ο Δημήτρης και αυτό θέλουμε να μάθουμε. Δηλαδή δεν θα υπάρξει κανένα αντάλλαγμα για αυτή την στήριξη. Αντάλλαγμα, πώς είναι το αντάλλαγμα? Δηλαδή μας κάνουν χάρη που θα μπορέσουμε να ασκήσουμε την πολιτική την οποία ψήφισε ο λαός? Μεταρρυθμίσεις εννοούμε και εννοούμε κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να δεσμευτείτε και εσείς. Στις επαφές που έχουμε κάνει. Η αιμονή την οποία εισπράττουμε είναι να κάνουμε πράγματα που αυτοί τα ονομάζουν μεταρρυθμίσεις. Και που όπως σας είπα είναι το ισχυρότερο χαρτί το δικό μας, διότι όταν εμείς λέμε μεταρρυθμίσεις, το βάζω εισαγωγικά, εννοούμε ρήξη με το σύστημα εξουσίας που υπάρχει στην Ελλάδα,
το οποίο επιβραβεύει όχι τη γνώση, τις ικανότητες και την καινοτομία, επιβραβεύει το ρουσφέτη, το μέσο, τη διαπλοκή. Αυτό το έχουν καταλάβει στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα ορισμένοι ακόμα δεν μπορούν να το καταλάβουν. Θα τα βρούμε σιγά σιγά. Ωραία. Ωραία. Πάντως, εμείς τώρα στο σημείο αυτό μπορούμε να κρατήσουμε και τη διαβεβαίωση που δώσατε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα με τη ρευστότητα στις τράπεζες και την αισιοδοξία σας για την πολιτική συμφωνία που θα έρθει αργά ή γρήγορα, αλλά και την είδηση που μας δώσατε ότι υπάρχει ενδεχόμενο να ζητηθεί και παράταση από την πλευρά της κυβέρνησης. Η αισιοδοξία μου στηρίζεται σε δύο πράγματα. Πρώτον, δεν κερδίζεις τίποτα αν δεν το παλέψεις. Εάν στην ελληνική κοινωνία έχει επικρατήσει άποψη ότι με το να είμαστε καλά παιδιά, η κυρία Μέρκελ ή ο κύριος Ολάν ή κάποιος θα μας πει «Καλώς τους, επειδή είστε καλά παιδιά, σας διαγράφω το χρέος», αυτό λένε είναι λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει μια κοινωνία η οποία να διεκδικεί το δίκαιο της, σεβόμενη το δίκαιο και το δίκαιο των άλλων. Τις αγορές αύριο τις φοβάστε, μια κουβέντα μόνο, έτσι, αύριο. Οι αγορές είναι ένα σύνθετο πράγμα. Επηρεάζεται από φήμες, επηρεάζεται από. Με όλο το πράγμα όπως ξέρετε. Μόνο επειδή μου αρέσει τώρα ως κυβέρνηση, ιδίως πάντα μου αρέσει, αλλά ως κυβέρνηση θα μιλάω συγκεκριμένα. Εγώ έκανα μια συνάντηση με τους επενδυτές που έχουν επενδύσει στην Eurobank. Τους άκουσα με ενδιαφέρον να μου λένε πράγματα που είχα σκοπό να τα πω εγώ. Ότι θεωρούν δηλαδή ότι μια επένδυση στην Γαλλία ανταμείβει το μέτοχο αλλά και τον εργαζόμενο και την κοινωνία, επανεπενδύοντας τα κέρδη. Από ό,τι έμαθα, μάλιστα προχώρησε σε μια αλλαγή της διοίκησης με δική της πρωτοβουλία, την οποία εμείς επικροτούμε. Ο κ. Καραμούζης θα είναι διευθύνων σύμβουλος. Συγγνώμη. Ο κ. Καραμούζης θα είναι ο νέος διευθύνων σύμβουλος. Τους είπα, εμείς εκπροσωπούμε και το εκπροσωπούμε έμεσα ως κυβέρνηση το 35% του δημοσίου. Ενώ υπάρχει μόνο ένα μέλος οριζόμενο από το δημόσιο στο ΔΕΔΑ σήμερα, τους είπα ότι βλέπω μια υποεκπροσώπηση του δημοσίου. Μου λένε δεν υπάρχει πρόβλημα να αυξήσουμε. Α, ορίσατε κάποιον? Όχι ακόμα, θα το δούμε. Α, θα βάλετε. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν οι επενδυτές, οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές ιδίως, οι οποίοι νομίζω με το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να νιώθουν μεγαλύτερη σιγουριά, όσο αντιφατικό και αν ακούγεται αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την απόψινή συνέντευξη. Δήμητρη, σε ευχαριστώ. Και να αλλάξουμε.